Για το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας χορήγησης μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, μίλησε στο Start και στην εκπομπή «Υπάρχει θέμα» η Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα Σαγκαροπούλου. Όσον αφορά τον χρόνο τον οποίο θα πιστωθούν τα χρήματα στους ωφελούμενους, η Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα Σαγκαροπούλου, έδωσε ένα αποτυπώδες χρονοδιάγραμμα τονίζοντας πως αυτό εξαρτάται από τον ΕΦΕΠΑΕ. Πιστεύουμε ότι σύμφωνα με τις διαδικασίες, επαναλαμβάνω ότι τα έχουμε ξαναπεί, δεν εξαρτώνται από εμάς, από τις υπηρεσίες μας, αλλά από τον ΕΦΕΠΑΕ στην Πάτρα, τον οποίο είχα επισκεφθεί και προ 10 ημερών, ακριβώς για να ζητήσω και περισσότερες εξηγήσεις για τη ροή του προγράμματος, για αυτό που μένει να γίνει και να ζητήσω βέβαια την επιτάχυνση, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, είμαστε σε αυτή την καλή τώρα περίοδο όπου έχουμε τους τελικούς δικαιούχους και επισημαίνω την υποχρέωση καταβολής του αιτήματος καταβολής που έχουν να κάνουν οι ίδιοι το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου. Αυτοί που θα κάνουν άμεσα το αίτημα όταν γίνει υπογραφή η απόφαση ένταξης, δηλαδή την ερχόμενη εβδομάδα, δεν μπορούν να το κάνουν τη Δευτέρα, δηλαδή πρέπει να γίνει προηγική απόφαση ένταξης. Θα το ανακοινώσετε αυτό. Βεβαίως και όλη τη διαδικασία θα μπορούν άμεσα να κάνουν το αίτημα της καταβολής. Επαναλαμβάνω, μέχρι 30 Ιουνίου, μετά δεν θα είναι δεκτά τα αιτήματα και οι δαπάνες οι οποίες θα πρέπει να γίνουν, δηλαδή το ποσό αυτό το οποίο θα πάρουν, πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος του 2021. Αλλά αναφέρθηκε και σε αυτά τα οποία θα περιλαμβάνει το δεύτερο πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων, το οποίο αναμένεται να ανακοινώσει η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Να στοχεύσει περισσότερους και μικρότερους. Θα στοχεύσει περισσότερους και μικρότερους, διότι το πλαφόν δεν θα είναι 15.000 που είναι τώρα, θα είναι το ανώτερο 8, δεν έχουμε την τελική του αρχιτεκτονική, αλλά θα είναι γύρω στις 8.000 και θα σε επισημαίνω ότι βλέποντας τις μεγάλες ανάγκες και το μεγάλο αριθμό αιτήσεων των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα το τρέχον, κατέβασα το 30 στο 15 με δική μου πρωτοβουλία και επιμονή, διότι... Και αυτό προκάλεσε και περαιτέρω καθυστέρηση από ό,τι φαντάζομαι. Προκάλεσε και 15 μέρες τουλάχιστον καθυστέρηση. Μάλιστα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μια προσπάθεια να μεγαλώσει το εύρος του πεδίου των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν. Το ίδιο θα επιδιώξουμε και με το νέο πρόγραμμα. Επίσης θα στοχεύσει σε κάποιες κατηγορίες όπως τουριστικά καταλήματα, μικρά τουριστικά καταλήματα που είδαμε ότι δεν τα κατάφεραν αυτή τη στιγμή να μπουν. Επιχειρήσεις οικογενειακές που δεν έχουν προσωπικό. Που δεν έχουν προσωπικό. Εστίαση, αν και εστίαση έχει και της κυβέρνησης την στήριξη σε επίπεδο ικανοποιητικό, όσο μπορεί να πει ικανοποιητικό κανείς μπροστά στη μεγάλη κρίση. Και επίσης για κάποιους κάποιες κατηγορίες οι οποίες δεν μπήκαν στο πρώτο πρόγραμμα. Η Περιφερειάρχης μίλησε στο Start και στην εκπομπή «Υπάρχει θέμα» για ακόμα ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε την χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και συγκεκριμένα αυτό της τουριστικής προβολής. Πρέπει να γίνουμε καταρχάς. Ναι, πρέπει να γίνουμε, σωστό. Και δεύτερον, εμείς αναδείξαμε όλη την καμπάνια που έχουμε κάνει, ακόμη και μέσα στο Δεκέμβρη. Τη θυμόμαστε, την παρουσιάσαμε. Υπάρχει κάτι άλλο στα σκαριά όμως. Βεβαίως υπάρχει στα σκαριά. Τώρα κάνουμε Αγγλία-Γερμανία. Μετά ακολουθεί Γαλλία και άλλη μια χώρα που δεν έχουμε αποφασίσει ποια θα είναι. Είναι έτοιμα τα φυλάδια μας, νομίζοντας ότι μετά τον Ιούνιο θα μπορούσαν να γίνουν και εκθέσεις για τις διαζώσεις. Φυλάδια, βίντεο, κύριε Μάνεση, και ένα ολόκληρο οπλοστάσιο, έρευνα και προβολή της έρευνα πρώτα της γαστρονομίας. Ένα οπλοστάσιο που μας δίνει τις δυνατότητες και για άμεσες παρεμβάσεις και στον ελληνικό τουρισμό.